τραγωδία χθες το βράδυ στα νερά του Γιόφυρου ποταμού που έπεσε όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 47χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να επισκεφθεί την αδερφή του, της οποίας το σπίτι είναι κοντά στο συγκεκριμένο σημείο. Ακούσαμε ότι έπεσε στον ποταμό. Τι να μάθαμε. Τίποτα. Τον ξέρατε τον Λένε ότι είναι εδώ γείτονας. Εγώ δεν τον έξερα ατομικά. Αυτός ο δρόμος εξυπηρετεί τον ποταμό. Δεν είναι δρόμος δηλαδή για να διάβαση να περνούν αυτοκίνητα. Ναι, αυτό ήταν. Άγνωστο πώς ο 47χρονος κατέληξε μέσα στο ποτάμι και δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός λίγη ώρα μετά. Αμέσως στήσαμε την επιχείρηση, κατεβάσαμε τη διασωστική ομάδα με τους ζήτες μέσα, ελέγξαμε το όχημα εξοχηνιστικά, βρήκαμε ένα νέο χωρίς θεσής του, τον απεγκλωβίσαμε, το δώσαμε στο ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και έφυγε. Για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, αλλά και του οχήματος μέσα στο οποίο επέβαινε, στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΜΑΚ, στην οποία συμμετείχαν και δίτες που έβγαλαν τη σωρό του άτυχου 47χρονου. Για τα υπόλοιπα συνεχίσαμε μετά να ψάχνουμε το όχημα μέσα, αν υπήρχαν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Και για να είμαστε πλήρως σίγουροι, φωνάξαμε γερανοφόρο όχημα και τράβηξαμε το δυτικό όχημα εκτός του ποταμού, από το οποίο φάνηκε και η δίσωμα ότι δεν υπήρχαν άλλοι εγκλωβισμένοι μέσα. Παγωμένοι παρακολουθούσαν την εξέλιξη αλλά και την κατάληξη των ερευνών οι κάτοικοι της περιοχής, που εξήγησαν ότι πρόκειται για ένα σημείο που περνάει καθημερινά μεγάλος όγκος οχημάτων. Πλην όμως, οι προστατευτικές μπάρες που υπήρχαν πλέον δεν βρίσκονται στο σημείο. Ήταν κλειστό, αλλά το είχαν κάτι μπάρες και τη σπάσαν τις μπάρες και ξανά άνοιξε πάλι. Θα τον κλείσουν και πρέπει να τον κλείσουν γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Κοίταξε, οι άνθρωποι το περνάνε κάθε μέρα. Τώρα, αν κάποιος πήγε,